Αποδεικνύεται ότι, αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση μαζί σου. Εγώ δεν λαμβάνω υπόψη σε αυτά που λες. Γιατί είσαι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος. Δηλαδή από προχτές που έχει γίνει θέμα το χορευτικό με την Αραβανή. Δεν το είχα δει. Ναι, με την Αραβανή και τώρα που το είδε. Και τώρα που Κατερίνα. Το είδε και την Κατερίνα Στικούδη. Λέει, και τι έγινε, λέει. Αφαίνεται ότι έχει λέει χορευτική παιδεία. Όχι, δηλαδή εσύ αυτό κατάλαβες. Βάλτε απλά να σε παρακαλώ να πει. Δηλαδή, αυτό παρατηρεί. Όλη η Ελλάδα συζητάει και δεν εσύ κατά. Δεν το είχα δει θέμα. Ναι. Αλλά τώρα είδα τις τρίπλες. Ναι. Και τώρα που το είδες εσύ, από αυτά τα πλάνα έχει... Τρίπλες. Ναι, λέω η Αραβανή πρέπει να έχει κάνει χορό. Αυτό κατάλαβες. Ναι, πρέπει να έχει, έχει εκπαιδευτεί από τον τρόπο που χειρίζεται το σώμα. Δεν σε εντυπωσίασε τίποτα άλλο. Το σώμα που χορεύουν ωραία τα κορίτσια και όλα αυτά που είδατε κι εσείς ρε παιδιά, τα ίδια βλέπω. Τι είμαι στραβός. Όχι, όχι, μα άλλα, εσύ άλλα βλέπεις τώρα. Και εδώ είδα και το τάλαντο. Α, το είδες το πώς. Το είδες το ταλέντο. Βέβαια. Τώρα που είδες το οφθαλμοφανές λοιπόν. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι πρόστιχο. Πρόστιχο. Όχι, δεν είναι πρόστιχο. Συμφωνώ και εγώ. Είναι σεξ. Κάτσε να ακούσουμε τον Νότι. Κάτσε. Είναι πρόστιχο διότι όταν εμφανίζεσαι, ας πούμε, τέτοια ώρα που βλέπουν και τα παιδάκια και είναι το βρακάκι ανύπαρκτο σχεδόν, είναι πρόστιχο. Τα χορευτικά κοστούμια όμως δεν. Σε ένα τέτοιο είναι χώρο. Είναι τεχνικό θέμα, κατάλαβε. Τα χορευτικά. Το κατάλαβα, αλλά εκείνη την ώρα. Πώς θα ανοίξει το πόδι, Εσυνότη, τώρα όταν είναι. Θα στριμωχτεί. Δεν θέλει να φορέσει τη βράκα τη γιαγιά. Όχι, αλλά 9 χρονό παιδάκι που παρακολουθεί. Το 9 χρονό παιδάκι που παρακολουθεί να μην κοιτάει. Πόσο είναι τα παιδιά σου. Γίνεται αφού είναι νωρί. Πόσο είναι τα παιδιά σου. Πόσο είναι σε ηλικία. 18,5. Όχι, παραπάνω, λίγο παραπάνω. Οπότε δεν μιλάς για τα δικά σου τα παιδιά, μιλάς γενικότερα, ναι. Τα προστάτευσα από αυτό, δεν παρακολούθησαν αυτή την τηλεόραση. Γενικότερα σε μια φάση που θέλω να μας προστατεύσεις. Κάτσε, τώρα είναι αυτό. Θέλω να σας προστατεύσω. Ναι. Θέλω να μας προστατεύσω. Να μας προστατεύσω. Θα ήθελα να τα θέσουμε μετά. Αυτό μπορούμε να τα αφήσουμε να παίζει αυτό το πρόστιμο θέαμα. Το συμφωνώ ότι. Να μ' αρέσει και το βλέπω να πρέπει να διαπαιδαγωγηθείς με αυτό, με αυτή την έννοια το λέω. Με τη Βανδύ ότι γι' αυτό διαφωνήσατε. Γιατί η Βανδύ ήθελε να φορέσει κάποια ρούχα πια αποκαλυπτικά. Όταν κάνεις έτσι. Της είπες όχι, αποκαλυπτικά ρε παιδί μου είναι. Και εσύ ήσουν εναντίον και εκεί δημιουργήθηκε ένα μικρό όχι, πρόβλημα. Όχι, είχε να κάνει με το πιστοποιητικό φρονημάτων. Δεν το είχα δώσει από την αρχή. Εσύ κανένα, συγγνώμη, κυκλοφορείς, δεν έχεις πάνω σε πιστοποιητικό φρονημάτων. Ή όχι. Άδεια οδήγησης έχω. Δεν γίνεται αυτό. Πώς το λένε το διαβατήριο. Το διαβατήριο πρέπει να το έχεις. Πινακίδες. Έχω. Κανονικές. Κανονικότατα. Δεν είσαι σαν του Μιχάλη. Κοίταξε. Κανονικά θα έπρεπε να μην πληρώνουμε αυτά που μας ζητούν να πληρώνουμε. Γιατί δεν αρμόζει. Και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι τα παίρνουν και τα δίνουν εκεί που τα δίνουν, δεν θα έπρεπε εμείς να τα δίνουμε. Θα έπρεπε να τους έχουμε τιμωρήσει, να τους έχουμε διώξει, ούτως ώστε να μην έχουν το θράσος να μας τα ζητούν. Δεν μπορούσες να τα αποφύγεις αυτό. Τελείωσες. Όχι. Διαπιστώνω ότι είσαι αδιόρθωτος. Ναι. Δηλαδή από την πρώτη μέρα σου στείλα ένα SMS. Και σου είπα πρόσεχε, η κατάσταση είναι περίεργη. Ναι, είσαι αδιόρθωτος. Εδώ ο σκοπός μας είπαν, παιδιά, ο σκοπός είναι η αναμόρφωση του Νότι. Μπράβο. Πρέπει μέσα, να αναμορφωθείς. Ναι. Μετά από εδώ θα σου δώσω και ένα πιστοποιητικό κοινωνικό φρονημάτων να μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερος. Για να ανήκεις βρει... στη δημοκρατική παράταξη του άτομου. Όχι, να ανήκεις όχι στη δημοκρατική. Στο πανελλήνιο στη σύγχρονη σοκ. Παράταξη. Στο πανελλήνιο σοκ, η δημοκρατική παράταξη. Έτσι λέγεται. Δημοκρατική παράταξη τι λένε. Το βρείτε, το τόξο, το συνταγματικό. Πανελλήνιο σοκ είναι αυτό που μας έφερε μέχρι εδώ σε μεγάλο βαθμό και είναι δημοκρατική παράταξη. Δεν, όμως εδώ και ο κ. Περίς έχει αναλάβει ρόλο. Εγώ είμαι, ναι, είμαι το αντίπαλο κομμάτι. Εδώ, ο σκοπός μας όμως δεν είναι να τον προκαλέσουμε. Όχι, προσθέω. Χαμόγελο μου τον Νότι, εγώ πρώτα και θέλω να το πω, τον εκτιμάω. Νομίζω ότι είναι τρομερός καλλιτέχνης και νομίζω ότι η άποψή του που έχει για το τι είναι η πατρίδα μας και πώς πρέπει να την υπερασπιστούμε, ότι είναι πολύ σημαντική. Και έχει ξεκινήσει, να πούμε κάτι, μια λεπτομέρεια. Έχει ξεκινήσει αυτή η άποψη 20 χρόνια. Έτσι είναι. Πριν από τις οποιαδήποτε, η δική σου, περί Ελλάδας, περί έτσι αλλιώς. Από τότε που βγήκε στο σοου. Και από τότε που μιλάω δημόσια, έτσι. Πλην όμως, Νότι, πιστεύω ότι ενώ η διαπίστωσή σου είναι ένα πράγμα που βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, κανείς δεν μπορεί να σου πει διαφορετικά η διαπίστωση. Όταν φτάνεις στο διατάφτα, στην πρόταση, εκεί χαλάει το πράγμα. Γιατί. Και χαλάει γιατί παρουσιάζεις ως αγνό, αμόλυντο και ανέμακτο ένα κομμάτι κομματικό το οποίο διεκδικεί την ψήφο μας, το οποίο αυτό? Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ποιο είναι αυτό? Μας κάλεσε σε εμάς να ψηφίσουμε τη Χρυσή Αυγή, να την υποστηρίξουμε. Όχι. Ναι, μας κάλεσα να πάτε με τους απέναντι από τους τυράννους σας. Και δικούς μου φυσικά. Όχι, είπες όνομα. Βεβαίως είπα όνομα. Ναι. Να πάτε απέναντι. Ποιοι είναι απέναντι?
με όποιος είναι απέναντι. Αν εσύ είσαι το κακό και απέναντί σου είναι ο Θέμος, θα πάω με τον Θέμο για να χτυπήσω εσένα, καλό, να σε διώξω. Αυτό μου ακούγεται καλό. Ναι. Αυτό αν μόνο. Απέναντι από το, κακό είναι ναι. Το πολύ κακό, δεν θα πας δεν με είναι το πολύ κακό. Το πολύ κακό είναι αυτό. Το υπάρχουν είναι το πολύ δηλαδή κακό. Δηλαδή το απέναντι ποιο ναι. Είναι, γιατί μπερδεύτηκα. Το πάρα πολύ κακό είναι αυτό που 40 χρόνια τυρανάει τον τόπο. Ναι. Η μεταπολίτευση και τα παιδιά του Πολυτεχνείου σήμερα μας έχουν φέρει εδώ. Αυτοί είναι που έκαναν ό,τι έκαναν. Να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι έχει καμία σχέση το Πολυτεχνείο. Πώς δεν έχει σχέση. Εδώ Πολυτεχνείο, είναι... εδώ Πολυτεχνείο, ναι. Μαρία Δαμανάκη, ευρωβουλευτής. Ναι. Πέρασε από το συνασπισμό, από το κουμπί αυτό. Στο Πολυτεχνείο κατέβηκαν άνθρωποι που δεν είχαν τίποτα να κερδίσουν, ούτε κέρδισαν. Άλλο το Πολυτεχνείο, άλλο η γενιά του Πολυτεχνείου. Η γενιά του Πολυτεχνείου. Δεν λέω για το κτίριο, δεν λέω για το θεσμό Πολυτεχνείο. Για το γεγονός. Το γεγονός ήταν άλλο. Βεβαίως και ήταν άλλο. Γιατί τότε ήταν αυτό που λες εσύ, τότε ήταν εναντίον. Ήταν πιτσιρικάδες που ξεσηκώθηκαν εναντίον. Ήταν εναντίον όμως σε τι, σε αυτό που τους είπαν να εναντιωθούν για να γίνει αυτό που έγινε και στο Κάιρο. Ας πω κάτι, σε ξέρω καλύτερα από σένα. Αν ήσουν επί Χούντας, μέσα θα σου. Δεν το συζητάμε. Έτυχε να γεννηθείς μετά. Συμπτωματικός. Είσαι εναντίον... Του κάθε καθεστώτου. Ναι. Νότι, γιατί τα βάζεις τον εαυτό σου. Περίμενε, κάτσε, ας πω θα... Παρακαλώ. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, κύριε Νότι και τα λοιπά, μυαλό έχεις, δόξα τον Θεό, τόσα χρόνια δουλειά, καριέρα, δεν γίνεται με το τίποτα. Νομίζω λοιπόν, πως όχι. Άρα καταλαβαίνεις, όταν βάζεις το ταμείο, εσύ καταλαβαίνεις από πού μπαίνουν λεφτά και από πού φεύγουν. Γιατί έβαλες εσύ, δεν με ενδιαφέρει το κόστος, εγώ θα πω τα δικά μου. Και ας κάθεται ο άλλος να υπολογίσει, γιατί ξέρω πολλούς, θέλω να έρθουν να σε ακούσω και λέγανε, να πάμε και να μας πούνε ό,τι κτλ. Τι να τους πώς πούνε, έβαλες χι στο ταμείο. Πες μου, γιατί υπάρχει δειλία. Και είπαμε αφού, γιατί να πάμε, τώρα εντάξει έκανα μια μαλακή. Δεν μπορώ, αλλιώς. Ναι. Δεν για μπορώ. Πες, λοιπόν, ποιο είναι το. Δεν το έχω αυτό. Υπάρχει τρέλα. Ο τρελός δεν είναι ελεγχόμενος. Ο τρελός κάνει του κεφαλιού του. Γι' αυτό εσύ, το λέμε τρελό. Τρελός, πώς δεν είμαι τρελός από μικρό παιδάκι, από την ημέρα που γεννήθηκα. Με στην τρέλα. Δεν κάνω πίσω. Αναγνωρίζεις όμως ότι ο τρελός μπορεί να κάνει και λάθος. Μπορεί να κάνει λάθος, δεν λέω όχι, αλλά θα πρέπει ο άλλος που του λέει ότι κάνεις λάθος να το αποδείξει με απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή με παραδείγματα εκεί, εκεί και εκεί, για να κατανοήσει το λάθος. Ας πούμε, going through, πώς το συζητούσατε, πώς το είπατε, δηλαδή, επειδή είναι την ώρα που τρέχανε τα γεγονότα. Που είναι, αυτό, τα παιδιά είχαν εκδηλώσει την επιθυμία τους κάποια στιγμή να συνεργαστούμε εδώ και χρόνια. Είμαστε και στην ίδια εταιρεία κτλ. Η γυναίκα του Νίκου του Βουρλιώτη είναι παιδί που έχει μεγαλώσει μαζί μου, γιατί ο πατέρας ερχόταν και το έφερνε από μικρό, ας πούμε, με ξέρουν. Η Όλγα. Ξέρεις, Όλγα. Ναι, πολύ καλά. Ποια, τι είναι, η Όλγα είναι ένα πανέμορφο πλάσμα και πολύ καλό παιδί. Η γυναίκα του. Την ξέρω πολύ καλά από παλιά. Αφού έκανες δημόσια σχέση, ας ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ήρθανε στο μυαλό, γιατί είναι μια φίλη κοινή η Κατερίνα, μια φίλη μας γιατρός, και έρχεται την ώρα που κάνω πρόβα μετά τα γεγονότα με την Δέσποινα. Μετά τα γεγονότα. Μετά τα γεγονότα, συνεχίζουμε εμείς κάνουμε πρόβες. Και έρχεται σε αυτή εκεί που κάνω πρόβα και μου λέει, άκου μια ιδέα που έχω. Τι θα έλεγες να πάρεις μαζί σου τον Νικάκη, έτσι το λέει. Νικάκη, όλα είναι. Τον Νίκο, τον Βουρλιώτη. Τον Νίκο. Όπα, βρήκαμε θέματα. Νικάκη, τον Βουρλιώτη. Έτσι το λέει Κατερίνα. Πα, πρου, πρου, πα, ου. Μου το λέει σε αυτή την ώρα που τραγουδάω και μου έγραψε κάτι, έγινε, άναψε μία λάμπανα μεγάλη. Τη λέω, μ' αρέσει. Γιατί ήρθα μέσα στο μυαλό μου το καλημέρα. Καλησπέρα, Ελλάδα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, Ελλάδα. Έχει παίξει ο κύριος. Κάνει τον υπουργό. Έχει παίξει και σε αυτό το βίντεο. Ναι, έκανα τον υπουργό που τα παίρνει. Τι να κάνω. Τα παίρνει, οι υπουργοί τα παίρνουν, κατάλαβες. Εσύ αυτή τη στιγμή δεν είσαι υπόλογος για αυτά που κάνεις. Ναι, φταίω. Εγώ παρουσίασα μια πλαστή εικόνα, πρέπει να πω. Ένα βίντεο κλειπ ενός υπουργού που τα παίρνει. Κατηγορείς το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Λάθος. Δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία, γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως. Δημοκρατία. Εκείνη την ώρα για σένα, εσύ ένιωθες εκείνη την ώρα κάποιο ζόρι, ότι. Και με το που άκουσες για το going through είπες ok. Ναι, δηλαδή... αμέσως εκείνη τη στιγμή άναψε μια λάμπα. Ένιωθες ένα ζόρι, Βέβαια. Έγινε ανατροπή πλήρης του αυτού που είχα στο μυαλό μου. Είχα σχεδιάσει ένα έργο στο μυαλό μου, είχα φανταστεί κάτι. Να ξεκινάμε μαζί με την Δέσποινα, το καλησπέρα δηλαδή από νωρίς. Το ξεκίνημα ήμασταν όλοι μαζί επάνω στη σκηνή, με τα ρούχα έτσι όπως είμαστε και μετά θα αλλάζαμε. Και λέγαμε καλησπέρα στον κόσμο, λέγαμε ένα τραγούδι, έμενα εγώ επάνω, έλεγα 3-4 κοινωνικά τραγούδια, έφευγα, έβγαινε η Δέσποινα. Δηλαδή, είχα στήσει ένα έργο στο μυαλό. Πέρα όμως από το επαγγελματικό, στεναχωρήθηκες λίγο που μετά βγήκανε πολλοί και δικοί σου συνάδελφοι και άρχισαν και λέγανε. Συνάδελφοι. Όχι, τραγουδιστές. Για την Δέσποινα στεναχωρήθηκες. Ανθρώπινα, ρε παιδί μου, είπες ότι. Αυτό. Δεν Δεσποινάκι. Αλλά η απάντησή σου εμένα μου έδωσε να καταλάβω, επειδή ήταν σε πολύ ποιους τόνους. Ειδικά για Νότι, ήταν σε τόνους. Τι να πω, πάντοτε έτσι. Ήταν σε ένα τέτοιο ότι
σαν να, ότι ξέρω κάτι ότι έχει συμβεί και εντάξει, οκ, okay, πάω πάσο, σε καταλαβαίνω, συνέχισε. Ήταν κάτι τέτοιο, ήταν κάτι άλλο. Ήταν συνεδριαστική αλληλεγγύη. Όχι. Τι ήταν. Όχι. Όπως είπε ο Βαγγέλης προηγουμένως, είναι ελεύθερος ο καθένας να πράξει όπως θέλει. Είναι δικαίωμά του. Τώρα θα κρίνουμε οι υπόλοιποι εκ των αποτελεσμάτων αν έκανε σωστό ή λάθος. Η κίνηση αν ήταν σωστή ή λάθος. Λάθος κατά μένα. Απόλυτα λάθος. Από εκεί και έπειτα είναι επιλογή σου, δικαίωμά σου. Το δικαίωμά σου δεν το απαγορεύω. Θα σε κρίνω εκ των υστέρων για αυτό που έκανε. Τη στιγμή που έγινε το θεώρησε σαν πισόπλατη μαχαιριά. Απόλυτη. Αλλά έχει ένα ελαφρυντικό. Δεν πρέπει να ήταν αυτό που φάνηκε, αλλά κάτι υπάρχει από πίσω. Δηλαδή κάποιου είδους πίεση του τύπου, κοίταξε να δεις, φύγε από εκεί γιατί έχεις και αυτά τα προβληματάκια και τα λοιπά, να σε γλιτώσουμε από εδώ με κάπως πιο ήπιο τρόπο. Κάτι αυτό όμως είναι ένα σενάριο που δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, γιατί πρέπει να μιλάμε με ντοκουμέντα. Δεν πάμε να φύγουμε, να πάμε παρακάτω λοιπόν, έρχονται οι γονείς του. Τι με κοιτάς έτσι, με κοιτάζει, με κοιτάζει. Είσαι... Τι, τι, πείτε και σε εμάς. Βαγγέλη μου, όταν έχεις δώσει ληψίες και είσαι και υπόλογος για πράγματα, κάποια στιγμή μπορείς να είσαι πολύ ήπιος και ανεκτικός σε κάποιες πιέσεις. Δεν είναι λίγο χτύπημα κάτω από τη μέση αυτό? Και πολύ πιο κάτω από τη μέση. Ναι. Είσαι... Έτσι λειτουργεί αυτό το κράτος. Την ώρα λοιπόν που έρχονται οι going through, εσύ λες, καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Ισιώνουμε. Και είναι και ένα πράγμα που έδεσε και έχει και συνοχή όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Γιατί άμα όταν μιλάμε την ίδια γλώσσα, όταν ήρθε ο Νίκος ο Βουριώτης, θα συζητήσατε, δεν τα είπατε. Άρα συζητήσατε και τα τρέχοντα θέματα. Ότι με τον Μπάγκα πώς την έκανε. Είδε, σου είπε, κοίτα, εγώ δεν τραβάω κανένα ζόρι. Ή άκου να δει, ότι λες, α, σου είπε ότι τραβάω ζόρι. Τραβάμε ζόρι και μπαίνουν και πολλοί απέναντί μου. Ναι. Δηλαδή, υποβουλιώτες. Ναι, ναι, ότι πολλοί από τον κύκλο μας, ας πούμε, σε αυτό το είδος της μουσικής που κάνουμε εμείς, αρχίζουν και μου επιτίθενται. Ναι, το πληρώσαν τα παιδιά. Το να συνεργαστούν εκείνη τη στιγμή μαζί μου είχε κόστος και τους χτύπησαν και κάτι δίαν. Δηλαδή οι άνθρωποι του χώρου του είπαν, καλά, ντρέπεσαι να πάμε με αυτό το φασίστα. Φασίστας. Όταν βγαίνει ένας μουσικός, ο οποίος έχει παίξει μαζί μου, δεν θα πω το όνομά του, δεν χρειάζεται. Έχει παίξει μαζί μου και κάποια στιγμή βγαίνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μετά από εμένα, το 95 ήμασταν μαζί, συνεργάστηκε με οτιδήποτε ήταν αυτό το οποίο έχει φέρει την κατάσταση εδώ, όσον αφορά το θέμα των καλλιτεχνικών. Αυτός ο τύπος λοιπόν που έπαιζε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, κάποια στιγμή βγήκε στο διαδίκτυο και έγραψε: μην συνεργαστεί κανένας τραγουδιστής ή μουσικός με αυτόν τον φασίστα. Αν αυτό δεν είναι φασισμός, το να προτρέπει τους άλλους να πάνε ενάντια σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις τι είπε ακριβώς. Πώς το είπε, γιατί το είπε, αν εσύ δεν είσαι φασίστας, τότε τι είναι φασίστας. Να σε ρωτήσω κάτι, ο φασισμός είναι κακό. Απόλυτο. Ναι. Επομένως, δεν μπορούμε. Το πανομοιότυπο είναι ο φασισμός. Να σταθούμε έτσι απέναντι στον κοινοβουλευτισμό, πηγαίνοντας στο φασισμό. Ποιος είναι ο φασισμός όμως? Η Χρυσή Αυγή είναι φασίστες. Η Χρυσή Αυγή είναι δεδηλωμένα φασίστες. Έχουν προσκυνήσει το Χίτλερ, έχουν γράψει άρθρα για το Χίτλερ, έχουν ντυθεί Ku Klux Klan. Έχουνε, όχι για, για να πάνε. Σε... Έχει ένα δίκιο. Εντάξει, όχι για να πάνε. Σε εν μέρη. Φασίστες είναι. Εν μέρη. Όχι, όχι, δεν είμαι. Είναι φασίστες απέναντι σε φασίστες. Είναι φασίστες. Αφού το λένε οι ίδιοι. Τι να πούμε. Αφού λένε οι ίδιοι είμαστε. Εθνικιστές λένε, δεν λένε φασίστες. Όχι, εντάξει. Όχι, όχι. Όταν παίρνεις και... Όχι, να σου πω. Γιατί. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα SS σαν σημαία. Ποια είναι τα SS? Τα SS. Το σίγμα το τελικό. Όχι, όχι. Το SS. Το SS. Το σίγμα το τελικό. Των Γερμανών. Δεν είναι το σίγμα το τελικό. Άκου να σου πω. Τα περί αρχαιότητας του Αγγελωτού Σταυρού και τέτοια είναι μπουρδες. Ο αέναος σταυρός είναι μπουρδα. Είναι μπουρδότατη. Να σου πω γιατί. Ο αέναος σταυρός είναι μπουρδα. Γιατί ο μέανδρος είναι μπουρδα. Άκου να σου πω. Καμία σχέση. Ο μέανδρος με τον σταυρό. Εντάξει. Ο αέναος σταυρός δεν έχει σχέση με τον μέανδρο. Άκου να σου πω κάτι. Ο σταυρός αυτός είναι γενικότερα σήμα και στην Ινδία υπάρχει. Υπάρχει σε θεατρική σχέση. Από τη στιγμή που το έχουν χρησιμοποιήσει τα SS, ο Χίτλερ, για να έρθει στην πατρίδα μας και σε όλη την Ευρώπη να την κάνει παραμάζωμα, σημαίνει ότι αυτό το πράγμα έχει ταυτιστεί με τη συγκεκριμένη ιδεολογία. Υπάρχουν ελληνικά σύμβολα, δεκάδες. Όταν από τα δεκάδες διαλέγεις τον Αγγελωτό Σταυρό, έχεις θέμα. Αν το συνοδεύεις με το Sieg Heil, ταυτόχρονα, με το σήμα των SS, που δεν είναι το τελικό σήμα, είναι το σήμα των SS. Και ταυτόχρονα λες ότι ο Χίτλερ, τι καλός που ήταν και συγκινιόμαστε, γιατί σας σήμερα έφυγε ο Χίτλερ, όπως λέει ο αρχηγός σε άρθρα. Πού δεν είναι, τι μέρα είναι, πέθανε ο άνθρωπος. Δεν το θυμάμαι, εντάξει. Του αρχηγού δεν θυμάσαι. Ναι, όλα αυτά θα πρέπει να τα ενώσουμε. Δηλαδή δεν είμαστε να τα βλέπουμε ότι είναι αρχαιοελληνικά. Εσύ που αγαπάς την αρχαία Ελλάδα,
δεν υπάρχει χειρότερο να παρουσιάσει την αρχαία Ελλάδα ότι είναι ταυτισμένη με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Όχι, όχι. Ο Χίτλερ πήρε σημεία από την αρχαία Ελλάδα, γιατί ξέρεις ότι η γερμανική γραμματεία έχει πολύ μεγάλη σχέση με την ελληνική γραμματεία. Έτσι, στο Voice επίτηδες βάλανε στην επιτροπή. Όσους δεν γουστάρει. Ποιο δεν γουστάρει. Γιατί έχει κάτι με τον Αντώνη. Το Voice είναι. Κανένα δεν έχει. Το Voice είναι καθαρά μια κομπή που στήθηκε εναντίον σου. Το βλέπω. Γιατί. Αιτιολογήστε. Δεν είναι το Σταβέντο. Γιατί με τον Αντώνη τι έχει πει. Με τον Αντώνη κάτι. Είχε πει μικρή μεγάλη στο δύο καφενείο. Δεν είναι κακό αυτό. Τι είχε πει. Μικρή μεγάλη στο δύο καφενείο. Εσύ όταν ήσουν πιτσιρικά πήγαινε στο καφενείο που πήγαινε ο πατέρα σου. Αν το πω εγώ στο θέμα. Δεν έχουμε τέτοια διαφορά να έχουν πιτσιρικά και μεγάλους. Ωραίο όμως τώρα, εντάξει, έχει γράψει, έχει κάνει και αυτό το δικό του, την κύριο ιστορία. Και ωραίος τραγουδιστής είναι και καλό παιδί είναι. Αλλά χάσει ένα καλό παιδί και επειδή είδα κάτι τέτοιο ότι είμαστε άλλο πράγμα, ο άλλος ήθελα να δω διευκρινίσεις απέναντι στο ρέμο. Φυσικά κάθε τραγουδιστής έχει άλλο κοινό. Πρόβατα ξυπνάτε. Ξυπνάτε ρε. Πατρίδα μου. Ντροπή σε όλους σας. Δεν υποχωρώ. Άκου φίλε. Είμαστε το ίδιο. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα, αυτό είπα. Μικρή μεγάλη στο δύο καφενείο. Δεν είναι με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή δεν θα καθόσουν δίπλα σου, δεν θα καθόσουν για μια κουβέντα, δεν θα καθόσουν για ένα ποτό. Όχι, εσύ δεν θα τραγουδάγε μαζί του. Έχω καθίσει θα με μαζί. Μαζί. Θα κάνατε μαγαζί μαζί. Πείτε. Με τίποτα. Ποτέ, όχι, όχι. Όλα είναι πιθανά, όλα. Ναι. Αλλά εγώ στείνω το δικό μου από όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ακριβώς. Έχω ένα δικό μου τρόπο και παίρνω κάποιους ανθρώπους μαζί μου, σαν φιλοξενουμένους. Σαν ειδικός επί του ήχου, πώς το θεωρείς, σαν τραγουδιστής σκέτο. Μ' αρέσει ο Αντώνης. Πώς θες. Το έχω πει εδώ και πάρα πολλές φορές και πολλά χρόνια. Γιατί μ' αρέσει, πραγματικά μ' αρέσει. Τον προτιμώ δηλαδή από άλλους τραγουδιστές στην Ελλάδα. Σ' αρέσει σαν φωνή. Σε κάποια τραγούδια ναι, σε κάποια άλλα όχι. Έτσι λειτουργεί. Για να τσίγες προτείνει η συνεργασία, προφανώς και θα σου άρεσε. Και θα σου αρέσει. Μιλάμε για τη Δέσποινα. Για τη Δέσποινα. Μα είχαμε ξανασυνεργαστεί με τη Δέσποινα. Στην Πύλη Αξιού. Είχα πάρει μαζί μου το 97 όταν πρώτο ξεκίνησε. Στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Η πρώτη συνεργασία ήταν το 97 το καλοκαίρι στο θέατρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν στην περιοχή του αεροδρομίου και την ημέρα που ξεκινάγαμε 7 του 97 και εγώ ήταν το ΣΕΙΞΟΥ. Υπάρχει ένα στόχο ότι τα μαγαζιά σου τα ανοίγει στις 7 Δεκεμβρίου. Ανοίγω και 7 Δεκεμβρίου, ανοίγω και 14 και 25, το άθροισμα κάνει 7. Έχω ανοίξει όμως και 2 Νοεμβρίου, έχω ανοίξει και... Με τα 7 γιατί τρέχει. Τυχερός αριθμός. Παιχνίδι. Παιχνίδι. Φέτος 7 άνοιξες. Παιχνίδι, παιχνίδι. Εσύ αρέσει αυτά, τρέλα. Αρέσουν. Όπως αρέσουν και το άλλο με τους εξωγήινους, για το οποίο δεν έχει καταγγελθεί ακόμα. Το οποίο βλέπω ότι είναι... Το 1979 έχω διαβάσει βιβλία του Eric von Däniken. Το 79. Ναι. Είναι δυνατόν να μην έχω ψηλιαστεί κάποια πράγματα. Ναι, συγγνώμη, να σου πω κάτι για την Ακρόπολη, για το χτίσμα της Ακρόπολης. Έγινε σε ιστορικούς χρόνους. Υπάρχουν όχι μαρτυρίες, υπάρχουν δείγματα ακόμα και τώρα. Δηλαδή, είναι ο δρόμος που έγινε από την Πεντέλη για να πάει στην Ακρόπολη, πώς χαράχτηκε, τι έγινε, πώς μεταφέρθηκαν τα μάρμαρα. Είναι σε ιστορικούς χρόνους. Υπάρχουν ακόμα οι μυτελείς κολόνες, γιατί τις κολόνες τις έφτιαχναν εκεί. Δηλαδή, μετέφεραν τα μάρμαρα, τα τοποθετούσαν και εκεί τα χάραζαν. Εσύ τι λες, ποιος έκανε την Ακρόπολη. Το γνωρίζω, ο Βαγγέλης μας εξηγεί τώρα. Όχι, θέλω να σου πω ότι έγινε σε ιστορικούς χρόνους. Είναι ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας, όπου υπάρχει μια τρομερή αρχιτεκτονική λύση που δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο. Ποιος σου έδωσε τη γνώση. Δηλαδή, πώς. Ποιος σου έδωσε την γνώση. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τρομερές προόδους σε σχέση με τη γεωμετρία και την αρχιτεκτονική. Πού τα μελετούσαν, γιατί είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν και είχαν πολύ προχωρήσει. Δεν το είχαν πάρει από κανένα εξωγήινο. Πώς την είχες τη δυνατότητα. Λέω, το πώς χτίστηκε η Ακρόπολη είναι ιστορική χρονιά. Τι δεν βοηθάς. Τι να κάνω, τι να κάνω. Τι να κάνω, εγώ παρακολουθώ εδώ. Είναι και ιδίω άνθρωποι. Μιλάμε για όλα τα πράγματα. Ναι, καλό θα ήταν. Ναι, ναι, για πες το συμπέρασμα που έρχεται. Από όλα αυτά. Ναι, ναι. Παιδιά, με έχετε κάψει τόσο πολύ με αυτό που λέτε. Πραγματικά. Ποιο θεωρεί ότι έχει δίκιο. Ποιο θεωρεί ότι έχει δίκιο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει γράψει ένα τύπο, να πούμε, του οποίου έχω πει ένα τραγούδι, ένα συνθέτη. Μου τα μεταφέρουν αυτά, δεν τα παρακολουθώ εγώ. Και μου γράφει ο Γιώργος Ομουκίδης, γιατί είναι στη Σουηδία, μου λέει το κοπρόσχυλο να πούμε, κοίτα να δεις τι έγραψε. Έτσι το έμαθα. Ότι αυτόν τον φασίστα που έτσι κι αλλιώς τώρα πάλι ετοιμάζεται να τραγουδήσει κάπου και γι' αυτό το λόγο βγαίνει να προκαλέσει για να πάει κόσμος να το δει. Θα ήθελα να του πω, ρε εσύ Χρήστο, δεν τρέπεσε λιγάκι ρε Μπαγάσα να πούμε. Μα δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε ρε λιγάκι. Τόσο. Ντροπή. Νότι, είπες ότι... σε κατηγόρησαν εσένα ότι βρήκες τρόπο... Εσύ βρήκες τρόπο να δυσφημίζεις το μαγαζί σου. Είσαι, δηλαδή, ο απόλυτος αντιμάρκετινγκ. Αυτό. Δηλαδή.
Και που βγήκαν πολύ, γιατί δεν μου απάντησες, που βγήκαν πολλοί τραγουδιστές και είπαν την άποψή τους για εσένα. Δεν την έχω παρακολουθήσει. Ποιοι? Βγήκανε πολλοί και είπαν δεν θα συνεργαζόμουν με τον... Ποιοι είναι αυτοί? Ναι, ότι έχουν βγει πολλοί. Και η Νατάσα νομίζω βγήκε και είπε η Θεοδωρίδου, ναι, ότι δεν ξέρει αν δεν θα συνεργαστούν εκείνοι μαζί μου. Δεν θα συνεργαστούν εκείνοι μαζί μου. Ή εσύ μαζί εγώ επιλέγω. Εσύ επιλέγεις. Μόνο εγώ επιλέγω. Μόνον εγώ επιλέγω το ποιος θα συνεργαστεί μαζί μου. Εκείνοι θα επιλέξουν αν θα συνεργαστούν μαζί μου. Εντάξει, φαντάζομαι και οι δύο. Δεν έχει δείξει ποιος είναι ο καθένας, δεν είναι και οι δύο. Δεν μόνο ένας. Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτο. Πες προηγουμένως κάτι ότι για την εκπομπή που είχες εμφανιστεί το ευθέως θα έπρεπε να ονομάζεται δήθεν. Φίλος σου δεν είναι. Ήταν. Έχω ελάχιστους φίλους. Εντάξει. Και αυτοί είναι από παλιά. Και κάποιοι καινούργοι είναι ελάχιστοι. Ούτε καν στα δάχτυλα του ενός χεριού. Εκείνος με απεκάλεσε φίλο και κάποια στιγμή του είπα ότι οι φίλοι αποδεικνύουν την φιλία τους. Και του είπα ένα ρητό των προγόνων μου. Ο φίλος το φίλο εν πόνης και κινδύνης γιγνώσκει. Δεν είναι των αρχαίων, είναι του Ζούκη. Ποιο είναι? Των Ελλήνων είναι. Είναι του Ζούκη. Είναι στο βιβλίο το πρώτο της γυμνασίου, ναι, το οποίο είναι όμως καινούριο, σύγχρονο. Ναι. Πιστεύω ότι το φίλο πιστών φίλων εν κινδύνης γιγνώσκει. Ο εκείνος τα έχει γράψει για μάθημα αρχαία. Τέλος πάντων, αυτό είναι παρένθεση, εδώ δεν είναι αγκάμπτο. Αρχαία ελληνικά όμως είναι. Ναι, ο φίλος, το φίλο, δοτική, εν πόνης και κινδύνης γιγνώσκει. Τον φίλο σου λοιπόν. Δηλαδή ο φίλος είναι ανάγκη, φαίνεται. Το κατάλαβα, έτσι. Το κατάλαβα. Τι κινδυνεύεται ο φίλη της των ανθρώπων τρόπης γιγνώσκεται. Και για το διευκρινίσω, να θυμάσαι που δεν μπορούσε να μπει στο φόρεμά σου, φόραξε και το στίχωσα. Έλα, μην λες τέτοια. Γιατί είναι, παιδάκι μου. Για πες ρε εσύ. Είναι πρόστιμο. Όχι. Είναι τελικά. Γιατί όχι, έκανα καμία τέτοια ενέργεια. Για πες με τον Κωνσταντίνο τι έγινε. Ποιον Κωνσταντίνο? Τον Κωνσταντίνο τον Μπουρδάνο. Α, ναι. Εκείνος τον είχαμε προξενήσει εδώ και είπε ανοιχτά, είπε ότι ανοιχτά, έκανα τον πρώτο εκβίασμο. Ναι. Είπε, έκανε τον πρώτο εκβίασμο. Τα είπε, τι να πω εγώ. Ναι. Γι' αυτό είχα, ξεγελάστηκα. Όταν με απεκάλεσε φίλο και μου, μετά την εκπομπή την πρώτη που είχαμε κάνει, μου είχε στείλει ένα μήνυμα και με είχε πάρει και τηλέφωνο να ξέρεις ότι από σήμερα έχεις έναν φίλο πιστό. Ό,τι θέλεις, ό,τι αυτό και εγώ τα μεγάλα λόγια τα ακούω. Λοιπόν, και γι' αυτό είχα πει να ξαναπάω στην εκπομπή του εν ευθέτω χρόνο. Εκείνος όμως, με το που με πήρε τηλέφωνο την Παρασκευή, μου είπε να κάνουμε εκπομπή. Του λέω: όταν θα κάνω την πρώτη εκπομπή που θα κάνω, την κάνουμε μαζί. Το στήσε για την Τετάρτη, χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Μάλιστα. Τον παίρνουν από την εταιρεία μου, του λένε ότι δεν γίνεται. Ο άνθρωπος είναι μέσα στις πρόβες. Ανοίγουν την Παρασκευή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το κάνετε την Τετάρτη. Όχι, λέει, και πώς θα με εκθέσετε κτλ. Και με παίρνει ένα τηλεφώνημα και μου λέει: τι, δεν θα έρθει την Τετάρτη? Αποκλείεται, μου λέει, εγώ σε περιμένω. Κωνσταντίνε, δεν με περιμένεις. Δεν έχεις καμία συμφωνία μαζί μου, δεν με περιμένεις. Είπαμε ότι θα κάνουμε την εκπομπή όταν εγώ μπορώ. Όχι την Τετάρτη, ξέχασέ το, έτσι, εγώ έχω πρόβες και τα λοιπά. Όχι, μου λέει, με εκθέτεις να πούμε και θα είναι υπόλογος στους ανθρώπους του σταθμού και είναι επισφαλής η θέση μου και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, ξέχασέ το και μην είναι, το λέμε τώρα έτσι, γιατί αρχίζω και εκνευρίζομαι, ήμουν στον δρόμο στο τηλέφωνο, εκνευρίζομαι να πούμε, πάω και στη δουλειά μου, με ανάβεις και αρχίσαμε να μιλάμε έντονα. Και κάποια στιγμή μου λέει, δηλαδή με λες ψεύτη? Δεν σε λέω ψεύτη, ρε άνθρωποι του Θεού, είσαι ψεύτης. Δεν σε λέω εγώ, εσύ είσαι ψεύτης. Διπλωματικός πάντα. Πάντοτε. Λοιπόν, και τα είπαμε, του κλείνω το τηλέφωνο κτλ. Και μετά άρχισε να λέει ότι στην εταιρεία φυσικά, ότι εγώ θα βγάλω απέναντί μου κάποιον, μια καινή γαρέκλα και θα πω ότι εκεί θα έπρεπε να είναι ο κύριος Θέμος, αλλά δεν είναι ο υποφαινόμενος δηλαδή. Εκβιαστικά. Και πήγα λοιπόν εκβιαστικά. Δεν υπέκυψα. Πήγα για να προστατεύσω τον εαυτό μου από κάποιον ο οποίος απεκαλύφθη ότι ήταν εκβιαστής. Η γυναίκα σου όταν την έχουμε πρόβλημα στη μέση της. Α, ναι, να τις πούμε πριν από τρεις μέρες. Ναι, μάγκωσε. Όταν γύρισες και έχει γίνει ο χαμός, δηλαδή δεν υπήρχε μέσο που να μην ασχολείται. Τι σου είπε, σου είπε πάλι νότι. Μη στενοχωριέσαι, αγάπη μου. Έτσι είπε. Σου ξέρει ότι, με ξέρει και ξέρει. Τα παιδιά τι σου είπε πάλι νότι. Πάλι κάτι έκανες, αυτό σου είπε. Ήταν εκεί. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα, με ξέρει. Τα παιδιά τι λένε εμένα, με ενδιαφέρει. Τα παιδιά είναι υγιή. Τα παιδιά μου είναι υγιή. Είναι υγιείς άνθρωποι στον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει, έχουν ψηλιαστεί και συμπεριφέρονται ήπια.
ούτε μου λένε είπε σωστά, είπε λάθο, διότι ξέρουν ότι αυτό που κάνει ο πατέρα του δεν το κάνει με σκοπιμότητα. Δηλαδή, γνωρίζουν. Αποφεύγουν να σου πούνε. Όχι αποφεύγουν, αλλά πούνε. Ξέρουν ότι αυτό που κάνω το κάνω με την ψυχή μου και δεν έχω. Είναι παιδιά μου. Και το ξέρει ότι τα παιδιά τραβάνε ζωρία. Μπορεί να μην τα στα λένε. Βεβαίω. Και είσαι πολύ ευαίσθητο δέχτη. Ξέρει ότι δεν τραβάνε το ζόρι. Βεβαίω. Ε? Γιατί μπορεί να ακούσουν διάφορα για τον πατέρα του κτλ. Στενοχωριούνται. Η κόρη μου έγραψε κάποια στιγμή, μπαμπά, αυτά που γράφουν για εσένα με στενοχωρούν πάρα πολύ. Παιδί μου, αυτή είναι η κοινωνία. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Πάμε μια εβδομάδα μετά από το γεγονός και φανταζόμαστε έναν Νότι ο οποίος έχει δεχθεί όλο ένα τσουνάμι πειρά. Ένα τσουνάμι πειρά. Κάποια. Χρυσιάρχη δεν έχει έρθει. Εντάξει. Ε? Δεν έχει έρθει. Είσαι άνθρωπος. Δεν έχω έρθει στο μαγαζί. Πρέπει να πας εσύ στη φυλακή. Είσαι ένας που περίμενε. Είναι άνθρωποι μέσα από το κοινωνικό σύνολο με τη μόνη διαφορά που αυτά είναι παιδιά από, το, από την Κοκκινιά, από το Πέραμα, άλλου τρόπου σκέψης κτλ. Είναι πιο αλυτάκια, είναι και ψιλομπρατσωμένοι και άμα τους πεις καμιά κουβέντα σηκώνουν το χέρι τους και τα, είναι αυτόρμητοι, είναι πώς να το πω, παρορμητικοί και εκεί χαλάει το πράγμα. Θέλουν καλύτερο μέλλον για αυτό τον δεν βγάζουν τον κάτι μαχαίρια όμως. Και δεν βγάζουν μαχαίρια. Πώς δεν βγάζουν. Θα σας το πω και εσάς λοιπόν. Το 1991 ο Κωνσταντίνος, αν θυμάμαι καλά το μικρό το όνομα, Καλαμπόκας, δολοφόνησε τον Νικόλαο Τεμπονέρα, τον καθηγητή. Ο Καλαμπόκας λοιπόν ήταν πρόεδρος της ΟΝΕΔ Πατρών. Ελά σου πω, δεν είναι εγκληματική οργάνωση Νέα Δημοκρατία, ναι. Ας σου πω. Δεν βγήκε μέσα από οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος? Ο συγκεκριμένος. Καλαμπόκας. Ο συγκεκριμένος. Δηλαδή δεν ήταν μια οργάνωση που είχε όπλα. ΟΝΕΔ. Ναι, ναι. Δεν ήταν τέτοια. Η ΟΝΕΔ. Που στο λέω εγώ, που θέλω να σου πω ότι δεν έχω καμία σχέση. Θα έλεγα ότι ήμουν στον απέναντι εντάξει, χώρο. Ξύλο, ξύλο. Δούκησα να σου πω μετά τι εννοούνε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα λίγο. Θέλω να σου πω ότι δεν ήταν μια οργάνωση που μέσα από τα σπάργανά τη και αφού είχαν τα όπλα. Ποια όπλα της, γιατί εγώ να μασίσω από το κράτος να πούμε μου λέει μόνο ψεύδι ότι έχεις όπλα. Τι γιατί ήταν, να μασίσω. Ξέρεις ότι δίπλα στο σπίτι μου εμένα επί 1,5 χρόνο είχαν στείλει ανθρώπους σε διπλανό σπίτι που ενοικίασαν. Ανθρώπους οι οποίοι ήταν εγκληματική πραγματικά οργάνωση και είχαν αυτόματα όπλα και έριχναν ανά πάσα στιγμή της ημέρας με τα αυτόματα ρηπές. Ναι. Βαράγανε 4 ώρα τα ξημερώματα πυροβολισμούς για να μας εκφοβήσουν. Εγκληματική οργάνωση. Και αν δεν ήταν το κράτος, ήταν το παρακράτος. Δηλαδή λες ότι ήταν σπίτι του κάποιοι άνθρωποι που βαράγανε. Δίπλα από το σπίτι μας, ναι. Και βαράγανε ανά πάσα ώρα τη ημέρα. Και εσείς εναντίον του να υπάρχουν δίπλα. Ρώσικη μαφία, τι ήταν αυτό. Δεν ξέρει κανείς. Αυτοκίνητα τώρα μιλάμε κατά δεκάδες αυτοκίνητα, όλες οι ηλικίες μπαίνανε, βγαίνανε, βάζαν την κουκούλα το βράδυ 7 η ώρα, ας πούμε, και βγαίνανε έξω στην αυλή. Σε όλα πέσαν την κουκούλα. Ρίχνανε να πούμε βολές, μπαίνανε στα αυτοκίνητα και φεύγανε. Καμία εντύπωση δεν μου κάνει εμένα. Καμία εντύπωση. Όχι, δεν μου κάνει, το περιμένω. Ποιο? Όλο αυτό το πράγμα, ότι γίνεται. Γιατί, απλώς, αν αυτή δεν είναι εγκληματική οργάνωση, είναι. Θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να επιλέγεις μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων. Όχι. Αν είσαι κατά των εγκληματικών οργανώσεων, είσαι κατά των εγκληματικών οργανώσεων. Απέδειξε μου όμως ότι ο Θέμος είναι εγκληματίας. Όχι ο Θέμος που τον κατηγορούμε για εγκληματία. Μην βάζουμε εύκολα. Για να είμαστε έτοιμοι και με τον κόσμο που μας ακούει. Να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Και να καταλαβαίνει, γιατί καμιά φορά μιλάμε και κάπως. Ξεκινάμε ότι τον Νότι τον αγαπάμε. Τους αγαπάμε, πρέπει αδερφέ. Να αγαπιόμαστε. Αλλιώς δεν πρέπει όχι, να ρε φίλε, γιατί σας ξέρουμε τόσα χρόνια και επειδή έχουμε ζήσει με τα τραγούδια. Σας αγαπάμε. Αν αξίζει τον κόπο να τον αγαπάμε τον. Σας αγαπάμε. Δεύτερο, σαν τύπο. Ναι, είναι ωραίο τύπο. Και δεύτερη εξήγηση ξεκάθαρη είναι ότι με αυτά που είπες, στραβώσαμε. Ναι. Εξηγημένα. Με ποιο? Ωραία, δεν είναι. Εξηγημένα. Τα άλλα, τα ναι, μένα, αλλά δεν μιλάμε εξηγημένα. Στραβώσαμε, να το λύσουμε. Στραβώσαμε με τη Χούντα. Πρώτο, με τη Χούντα. Η Χούντα, να σου πω, δεν ήταν οι άνθρωποι. Η Χούντα, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί, η δικτατορία. Είναι τα λατινικό το Χούντα. Ναι, ναι. Βλάχη. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μας φτιάξανε δρόμους και μας έφεραν ηλεκτρισμό. Μας έφτιαξαν. Το Πασόκ δεν έφτιαξε δρόμους. Η Νέα Δημοκρατία δεν έφτιαξε δρόμους. Γιατί δεν το Πασόκ έφτιαξε πολλούς δρόμους. Δηλαδή, άμα πάμε έτσι, αεροπλάνα, αεροδρόμια. Χαμός γινόταν. Εμείς φτιάξαμε και το Ελευθερίος Βενιζέλος, sorry, ως Πασόκ. Ναι. Λοιπόν, η δικτατορία των 6 ετών του Παπαδόπουλου και όχι το τελευταίο έτος του Ιωαννίδη, άλλο, έτερον εγκάτερον, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η δικτατορία του Παπαδόπουλου των 6 ετών έφτιαξε δρόμους στην Ελλάδα που τους φτιάξαμε με δικά μας χρήματα. Ναι. Και τους έφτιαχναν τα δικά μας τα παιδιά, η ΜΟΜΑ, ο στρατός, εμείς δηλαδή. Σωστό ήταν αυτό. Σωστό ήταν. Με το Πασόκ το φτιάξαμε με ξένα λεφτά. Με αυτό. Καλύτερο, δεν είναι.
Πολύ καλύτερο. Με ξένα χρεωστικά όμω που ήρθε το. Ο άλλο να πούμε ο οικονομολόγο. Όχι, όχι, αυτό που θέλω να πω είναι για τους δρόμους. Όχι, δεν με αφήνει. Να μην μιλήσουμε για άλλο θέμα. Πάω παραπέρα. Είχε έρθει ένα τύπο οικονομολόγο που είχε πει ο πατέρα του ότι αν αυτό ποτέ κυβερνήσει την Ελλάδα θα την καταστρέψει και το έκανε, που τον λέγανε Ανδρέα Παπανδρέου. Ήρθε από την Αμερική και έκανε επανάσταση από τη Σουηδία και εκ του Μακρόθεν και ήρθε κάποια στιγμή εδώ πέρα. Οικονομολόγο. Δανείστηκε. Στο όνομα του ελληνικού λαού τα απίστευτα, τα αμύθιτα ποσά και εμείς ζούσαμε μες στην ευημερία, τα βγαίναμε στα μπουζούκια και ανοίγαμε σαμπάνιες, πετάγαμε λουλούδια, σπάγαμε πιάτα και είχαμε δανεικά λεφτά, τα οποία σήμερα πληρώνουμε. Ρε αχάριστε. Πότε ξεκίνησε την καριέρα σου? Το 1991. Τι ήταν την καριέρα σου, πότε ξεκίνησε? Το 85 ξεκίνησα να τραγουδάω. Τι ήταν το 85? Το Πασόκ, Πανελλήνιο. Ποιος έρεσε τα λουλούδια? Πού τα βρίσκαμε τα λεφτά? Αυτό πού τα βρίσκαμε? Δεν θα υπήρχα. Μην είσαι όλα είναι ένα κύκλο στη ζωή. Καταρχήν, έχεις μιλήσει παλιά για κύκλο στη ζωή. Ναι. Έχεις μιλήσει για το σύμπαν, ναι, για τους εξωγήινους. Και εγώ δεν δέχομαι από σένα τον Νότι. Τώρα μιλάμε σαν φίλοι. Ναι. Δεν δέχομαι αισθητικά πριν από όλα και πολιτικά. Εσύ έχεις και μια σχέση με τον Παταγό τώρα. Άλλο θες να πεις? Τώρα δεν μου λες. Και λέω άλλη μία φορά. Δυστυχώς οι στρατιωτικοί, οι μισότρελοι, οι άνθρωποι που πάνε και σπουδάζουν τον πόλεμο να σκοτώνουν τον συνάνθρωπό τους. Αλλά αυτοί στην προκειμένη περίπτωση για να υποστηρίξουν, να υπερασπίσουν την πατρίδα τους, γιατί ήταν ευπατρίδες. Για πατρίδα, μωρέ. Ρε, ότι δεν υπήρχε πιο αμερικάνικη κυβέρνηση κατευθείαν τοποθετημένη από το ότι ήταν η κυβέρνηση επί δικτατορίας. Διαφωνώ. Μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικάνοι ήταν αυτοί που την κρατήσανε. Οι Αμερικάνοι την κρατήσανε. Αυτή βγάλανε τον Ιωαννίδη. Το πιο αγαπημένο τους καθεστώς στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε και τις επαφές και τις δηλώσεις, το Σπύρο Άγγνιου, ο αντιπρόεδρος ο οποίος είχε έρθει, τον υποδεχτήκαμε. Εντάξει, επομένως ήταν η πιο αμερικανοκίνητη κυβέρνηση και μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι φοβεροί πατριώτες, στα δύσκολα, που είναι ένα πράγμα το οποίο σε συγκινεί. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δώσανε την Κύπρο. Ποιος έγραψε το τραγούδι? Δώσανε την Κύπρο. Η Κύπρος παρεδόθη. Ποιος έγραψε το τραγούδι? Έπεσε ο Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης παρεδόθη. Ποιος έγραψε το τραγούδι για τον... Πρόβατα ξυπνάτε. Το τραγούδι για τον άνθρωπο πάνω στη σημαία. Ποιος τραγούδησε? Τον Σολομώντα Σολομού. Ποιος το τραγούδησε? Εγώ. Εσύ δεν τραγούδησες? Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι τριπολικός χαρακτήρας. Γιατί? Γιατί τραγούδησε τραγούδι για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ανέβηκε στη σημαία. Υποστηρίζω ακριβώς. Ανέβηκε για τα κατεχόμενα, τα οποία κατεχόμενα ήταν αποτέλεσμα της Χούντας. Αποτέλεσμα της δικτατορίας του Ιωαννίδη. Θα ακούς τον γιατρό τώρα εδώ. Είσαι στην εκπομπή. Δεν μπορείς να είσαι ανάθαστος. Δεν γίνεται. Θα ακούς τον τρελό. Κάνει ένα μικρό λάθος. Ένας τρελός μιλάει σε έναν άλλον. Ναι. Δεν είναι. Μα εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά εν μέρη. Έχω τις διαφωνίες μου ως προς το ότι γίτσες. Γίτσες. Απλώς. Διαφωνώ ως προς το ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός και ο Μακαρέτα. Το τραγούδισε άλλο αυτό το τρίο και άλλο το Ιωαννίδη. Το τραγούδισε αυτό για το παιδί πάνω στη σημαία τώρα. Ναι, δεν μπορείς να φρενάρεις εκεί. Μα την Παναγία, δηλαδή, εγώ που σου λέω ότι με αυτό το τραγούδι έχω ανατριχιάσει. Το έχω ξαναπεί, έτσι. Το τραγούδι είναι ανατριχιαστικό. Ήταν τρελός, γι' αυτό και του έπρεπε η δόξα και αυτοί τον πρόδωσαν με θάνατο φιλί. Ενός τρελού πάντα μπροστά τραβάει λόξα για να φοβούνται και να κρύβονται οι δειλοί. 300. Και λέω αυτό ότι ο άνθρωπος που έχει πει αυτά τα πράγματα και τα έχει τραγουδήσει από την ψυχή του, έτσι, ναι, γιατί αυτό το τραγούδι έχει βγει από την ψυχή σου και είναι χαρακτηριστικό σου. Είναι δυνατόν ταυτόχρονα να υμνεί και τους ανθρώπους που δεν το δημιούργησαν? Όχι, εσύ, πρέπει να ξέρεις την ψυχή του, φίλε. Λέω ότι δυστυχώς αυτοί οι μισότρελοι στρατιωτικοί αποδεδειγμένα ήταν καλύτεροι τον πριν και τον μετά. Δυστυχώς. Ντρέπομαι, λυπούμαι. Δεν ήταν καλύτερο ούτε τον πριν ούτε τον μετά. Πώς? Ήταν άνθρωποι οι οποίοι κοίταξαν το ίδιο όφελος. Ποιο ήταν εθνικά το όφελος? Που πέθανε στη φυλακή. Θέλει γενναιότητα για να σε τιμωρήσουν και να μείνει στη φυλακή και να μην ζητήσει χάρη. Για να πεθάνει κάποιο στη φυλακή δεν θέλει γενναιότητα. Για να πεθάνει κάποιο στη φυλακή θέλει.